Από την Καβάλα όμως, τώρα θα πάμε στον Εύρο για να δούμε εκεί τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ένωση Μαζί για το Παιδί διεξάγει εκπαιδευτικά σεμινάρια και εξοπλίζει σχολεία και νοσοκομεία σε νοσοκομεία στο πλαίσιο της εκστρατείας της για την υγεία και την παιδεία σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδος. Θα συνδεθούμε εκεί με την κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα σας. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Μαζί για το Παιδί. Ναι, η πρόεδρος της Ένωσης Μαζί για το Παιδί. Είμαστε στη Νέα Βίσα, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καραθεοδόριο και εγκαινιάσαμε εδώ την ανακατασκευή μέρους του σχολείου και τα καινούργια γήπεδα για τη γυμναστική και το μπάσκετ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά γίνονται όλα μέσα στο πλαίσιο που ίσως αναφέραμε, ναι. Ναι. Ίσως με βλέπετε με αυτή την στολή, αλλά επέμεναν οι κυρίες του Πολιτιστικού Συλλόγου, γιατί πραγματικά είναι μια μέρα μεγάλης γιορτής εδώ, με χορούς, τραγούδια, ποίηματα από τα παιδιά και είμαστε όλοι πάρα πολύ συγκινημένοι και ευχαριστημένοι που από την Αθήνα κατορθώσαμε να έρθουμε και να εγκαινιάσουμε. Κυρία Μαρτίνου, δεν είναι η μοναδική σας δράση αυτή, τόσο στην περιοχή όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι. Είστε στην κυριολεξία Μαζί για το Παιδί. Ναι, αυτό ήταν και η ιδέα όταν ξεκινήσαμε τη σύσταση της Ένωσης, να μπορούμε να βοηθάμε όσο περισσότερα παιδιά σε ανάγκη, ασχέτως το πού βρίσκεται αυτό το παιδί, ασχέτως θρησκείας, κοινωνικής προέλευσης, χώρας, οτιδήποτε. Και το τελευταίο μας πρόγραμμα είναι αυτό της βοήθειας επίσκεψης στις ακριτικές περιοχές. Ξεκινήσαμε με τον ομό Εύρου, όπου φέραμε τη βοήθεια σε 32 σχολεία και ταυτόχρονα κάνουμε και ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα με τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς που έχουμε στη γραμμή 115-25. Μάλιστα, εδώ βλέπουμε και τα πλάνα από τα εγγένεια των χώρων στο σχολείο και παρευρέθηκε εκεί, ήταν και υφυπουργός Παιδείας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βεβαίως, η κυρία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Ορεστιάδος, που είναι ο δήμαρχος εδώ της περιοχής και πάρα πολλοί κόσμος και τα παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί και ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία γιορτή. Ποια είναι η επόμενη κίνηση? Και έχουμε και όλους τους εθελοντές. Τώρα θα το σκεφτούμε, πρέπει να δούμε, γιατί ξέρετε και όλα αυτά εξαρτώνται από τους χορηγούς που θα έχουμε, τι θα μπορέσουμε να βρούμε μέσα στο έτος και ανάλογα να δούμε, θα συνεχίσουμε κάπου στη Θράκη, θα πάμε στην Ήπειρο. Έχουμε πολλές σκέψεις και νομίζω ότι κάτι καλό θα καταφέρουμε πάλι. Εμείς ευχόμαστε να χαρούν τους νέους χώρους που εγκαινιάσετε σήμερα στο Καραθεοδόριο Δημοτικό Σχολείο και τον Υπηαγωγείο της Νέας Βίσας και ελπίζουμε να συνεχίσετε έτσι και χαιρόμαστε να βλέπουμε τα παιδιά χαμογελαστά, γιατί το σημαντικό είναι να δίνουμε χαρά στα παιδιά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη, κυρία Μαρτίνου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.